πολιτικό, βουλευτή ή υπουργό, ο οποίο δεν μάχεται για το έθνο του και για την πατρίδα του, δεν υπάρχει λόγο να βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν δεν αγωνίζεσαι για τη σημαία και για την Ορθοδοξία μέσα στην Ελληνική Βουλή, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο ύπαρξη το να είσαι πολιτικό. Και εδώ πέρα κολλάνε και τα λόγια του Μακαριστού Χριστόδουλου, πω χέρι το οποίο ακούμπησε το έθνο και την Ορθοδοξία ξεράθηκε. Και εμεί αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη. Ότι όποιο χέρι θα κουμπάει από εδώ και πέρα την Ορθοδοξία, όποιο χέρι θα κουμπάει το έθνο, όποιο χέρι θα κουμπάει τον Έλληνα και την Ελληνίδα, πρέπει να ξεραίνεται. Ή θα ξαναγίνεται μέχρι αυτό το έθνο να σβήσει. Αν δεν υπήρχε η παραδοσιακή οικογένεια, από τότε που υπάρχει η Ελλάδα, από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη μάχη του Μαραθώνα μέχρι και σήμερα, διαχρονικά, πάθαμε το ότι πάθαμε οικονομικά, με κατοχέ, με Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό που κράτησε ζωντανή την κοινωνία ήταν η παραδοσιακή οικογένεια. Η μητρότητα και η πατρότητα. Λοιπόν, ωραία, καλώ όρισε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο κανάλι Ελεύθερο και ένα τεράστιο ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθεί. Όπω ξέρει, το κανάλι μου, το Ελεύθερο και αυτό το show κατά επέκταση είναι ελεύθερο προ όλου. Μπορώ να καλέσω τον οποιονδήποτε, αλλά και αν επιθυμεί κάποιο να έρθει και να επικοινωνήσει κάτι που είναι αξία και προσδίδει αξία στο κοινό, τότε έρχεται αυτομάτω. Σήμερα λοιπόν έχω ένα παλικάρι, ένα νέο παλικάρι, ένα πολύ μορφωμένο παλικάρι, ονομάζεται Σταύρος Λαφαντζής και θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα της ΟΝΕΔ. ΟΝΕΔ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η νεολαία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σταύρος ανήκει στην ΟΝΕΔ, παρόλα αυτά έχουν γίνει πολλά πράγματα, έχει σπάσει το γυαλί και θα δώσει από τη δική του προοπτική την πολιτική κατάσταση. Και εννοείται μετά θα αναλύσουμε και κάποια πράγματα για τις δυσκολίες που περνάν τη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα οι νέοι μας. Εάν δεν επενδύσουμε στους νέους μας θα τη χάσουμε την Ελλάδα. Πάμε σε μια κατάσταση ιστορικά που αυτή τη στιγμή οι νέοι είναι το κλειδί. Να πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που πατήσατε να παρακολουθήσετε αυτό το επεισόδιο και να το δείτε μέχρι τέλους και εννοείται ότι από κάτω στην περιγραφή θα περιμένουμε τα σχόλιά σας. Θα ξεκινήσουμε λίγο τώρα με το επεισόδιο. Γεια σου, Σταύρο, τι κάνει. Γεια σου, Τέρι, με Μια χαρά, εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε να μιλήσει για κάτι το οποίο λογικά θα σε βγάλει εκτό τη ζώνη σαν εσύ σου. Εγώ ευχαριστώ γιατί θα δώσουμε μια διαφορετική εκδοχή, όχι τόσο συνηθισμένη έξω από τα ταμπού και απαντήσει όχι μόνο στον ελληνικό λαό, αλλά κυρίω και στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία που διαχρονικά στηρίζουν το κόμμα του το 1974 μέχρι και σήμερα, άνω και κάτω τελεία, ναι, από το 2024 και μετά, έτος ορόσημο, ιδεολογικά για μένα. Είσαι ο πρώτος που αποφασίζει να κάνει κάτι πολύ δύσκολο, ουσιαστικά να πάει εκτός του καταστατικού της ΟΝΕΔ και ενδεχομένως και της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει να μιλήσει σε ένα, σε ένα podcast, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πολιτικό podcast της Ελλάδος και ουσιαστικά να βγάλει τις απόψεις τις δικές του. Οπότε πολλά πολλά συγχαρητήρια σε σένα για αυτό σου το θάρρος. Πιστεύω ότι δεν είναι δικό μου, δικιά μου απλά ε, απόφαση. Πιστεύω ότι είναι ο κάθε ψηφοφόρος που στηρίζει το κόμμα, ο κάθε ένας που είναι ενταγμένο στην ΟΝΕΔ, θέλει να, να ακουστεί πραγματική φωνή, η οποία πραγματική φωνή, ιδεολογικά, είναι κοντά στι αξίε. Είναι κάτι το οποίο κράτησε ζωντανό το κόμμα από το, από το 1974 μέχρι σήμερα. Υπήρξαν μεταβάσει, υπήρξαν δύσκολε καταστάσει όπου έπρεπε να μεταμορφωθεί εντό εισαγωγικών το κόμμα στι προκλήσει, τι σύγχρονε προκλήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά όταν πρόκειται για θέμα αξιών, από, ε, από θέμα ε, παράδοση όσον αφορά την οικογένεια, την πατρίδα, την ορθοδοξία, δεν νομίζω ότι σε αυτέ τι περιπτώσει μπορούμε να σηκώσουμε το γάντι. Δεν μπορούμε σε, σε αυτέ τι περιπτώσει να κάνουμε ουσιαστικά αποδοχή. Είναι κάτι το οποίο δεν, δεν υφίσταται να έχει αποδοχή. Ανεξαρτήτως κόμματο, γιατί από τη στιγμή που είσαι σαν ένα πολιτικό κόμμα, είτε είναι δεξιό, είτε είναι κεντρό, είτε είναι οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα κόμμα που να μην σέβεται το πολίτευμα τη χώρα, το πιστεύω του ελληνικού λαού όσον αφορά το θρήσκευμα και την αγάπη προ τη σημαία. Γιατί όποιο δεν σέβεται, πιστεύω, τη σημαία, την πίστη στο Χριστό και την Παναγιώση, Γιατί είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν νομίζω να υπάρχει λόγο να βρίσκεται στην ελληνική βουλή και να εκπροσωπεί του Έλληνε. Και όμω αυτή τη στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλοί βουλευτέ οι οποίοι δηλώνουν και άθεοι και πάρα πολλά κόμματα τα οποία έχουν αρχηγούς άθεους. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση στην κοινωνία μας που έχει ξεφύγει. Γι' αυτό και βρίσκεται ένας νέος που θα μπορούσε να κάνει το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή σε αυτό εδώ το σοου. Ε, δεν μπορώ να συγκρίνω το πιο, πιο πολύ τραγικό. Είναι η προώθηση όσον αφορά από το εξωτερικό προς την χώρα μας που βλέπουμε μια κακώς θα έλεγα ε, μόδα. Η αν είναι πιο κακό η προωθηση όσον αφορά απλά από ένα νομοσχέδιο. Γιατί είδαμε το νομοσχέδιο το οποίο ήρθε στη Βουλή για το γάμο και την υιοθεσία ε, από ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά ταυτόχρονα παρακολουθεί σε MyStyle Rocks, τέρι. Όχι. Να Ναι. Γαλά. για όσου χρειάζεται ναι. να κάνουν αλλαγή φίλου, Γιατί από ό,τι παρατήρησα τι προηγούμενε μέρε. Ένα παιδάκι. με την παίχτρια του MyStyle Rocks. Απέχτρια είναι. Πέχτρια, τελικά. Ανήλικο είναι αυτό το Η, η οποία σε ηλικία 11 χρόνων έκανε εξομολόγηση on camera ότι πέστη αλλαγή φύλου 11 χρονών με ορμόνε και προέβη στο αποτέλεσμα ότι, είναι η γυναίκα αυτή, αυτή είναι, τη στιγμή και είναι στο Μάιστάλ Rocks. Και υπενθυμίζω ότι με βάση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ η αλλαγή φύλου στην Ελλάδα είναι στην ηλικία των 15 ετών. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε 11 χρονών. Και παρόλα αυτά. η ετικέτα πάνω στη, στην εκπομπή του Μασέλη Ρόξ στο κανάλι του Sky ήταν η ένδειξη για 8 ετών και άνω. Δηλαδή, ένα παιδάκι που ήταν 9 χρονών παρακολουθούσε αυτή τη στιγμή και έπαιρνε πρότυπο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και έπαιρνε παράδειγμα εκείνη τη στιγμή. Αυτό πασχίζουμε πλέον στην ελληνική κοινωνία, ότι οι νέοι μα χρειάζεται να έχουν πρότυπα. Το θέμα είναι να υπάρχουν σωστά πρότυπα. Τι είδου πρότυπα να, έχουν οι νέοι. Να καλλιεργήσουμε σωστά πρότυπα για την κοινωνία. Γιατί είναι αυριανοί Έλληνε, είναι αυριανοί αξιωματικοί, αστυνομικοί, πολίτε, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίε, αθλητέ. Σωστά. Είναι το, είναι το μέλλον. Και αυτό ουσιαστικά έρχεται να παρασύρει όχι μόνο την ε, κουλτούρα ε, την κακή που αρχίζεται και καλλιεργείται από μερικέ κοινότητε. Έρχεται να παρασύρει και ένα κύμα ε, αρνητικότητα σε οτιδήποτε εθνικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλώνει πατριώτη, δηλώνει εθνικόφρον και ουσιαστικά στιγματίζεσαι. Έχει ταμπέλε από το τίποτα. Σωστά. Είναι σχεδόν έγκλημα να δηλώσει ότι αγαπά την Ορθοδοξία και αγαπάς την πατρίδα σου. Την ίδια στιγμή που υπάρχει ένα δημογραφικό πρόβλημα. Είσαι Αν σχεδόν δε... ρατσιστή, δηλαδή. Αν δεν κάνω λάθο, μέχρι το 2040 θα φτάσουμε στα 6 εκατομμύρια από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε σήμερα. Γι' αυτό έρχεται να συνεργαστεί με το γεγονό ότι με απογραφή του 2021, το ένα έκτο των Αμερικανών 5 έχουν μουσουλμανική καταγωγή με τάση ανωδική. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι οι μουσουλμανικέ οικογένειε, λόγω θρησκεύματο ε, και παράδοση, κάνουν 4 με 5 παιδιά. Τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια πασχίζει να κάνει ένα παιδί λόγω οικονομικών προβλημάτων. Δεν σου λέει το ελληνικό, ένα ζευγάρι ε, το οποίο ζει στην Ελλάδα, που είναι Έλληνε, ότι δεν θέλουν να κάνουν δεύτερο παιδί. Και τρίτο θέλει να κάνει. Το θέμα είναι σε τι κοινωνία θα το φέρει και με τι υποδομέ. Και με τι βοήθεια. Γιατί να φέρει παιδί. Όταν όμω αφήνει την κόρη σου να βγαίνει έξω το βράδυ και δεν ξέρει αν γυρίσει δολοφονημένη ή βιασμένη, όπω έγινε με την 22χρονη Συνερμού, όπου ο Ιράνο, ο οποίο τη μαχαίρωσε, είχε ένα χρόνο στην Ελλάδα. Και δεν θα έπρεπε να ήταν και εδώ. Δηλαδή ήταν παράνομα εδώ. Βγήκε ότι αυτό ο άνθρωπο δεν θα έπρεπε να ήταν στην Ελλάδα. Σε τέτοιε περιπτώσει, η προσωπική μου άποψη επί, το επί, του θέματο είναι ότι η χέρι το οποίο απλώνεται και ακουμπάει λινίδα πρέπει να ξεραίνεται. Γιατί θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει. Γιατί άμα γλιτώσει από το βιασμό η κόρη σου, η αδερφή σου, μετά θα προχωρήσουμε στη δολοφονία. Υπάρχει ένα καθημερινό survivor, βγαίνει έξω στην κοινωνία και άμα γλιτώσει από μία παράβαση, από μία δολοφονία, από έναν βιασμό, ε, μετά πάμε στο επόμενο survivor που, που είναι άμα δεν βρει δουλειά να στο εξωτερικό. Που αυτό γίνεται. Και άμα καταφέρει μετά από αυτό το survival να δημιουργήσει οικογένεια, δεν ξέρει σε, σε, τι κοινωνία θα φέρει το γιο σου και την κόρη σου. Σωστά. Mm. Άτομα τα οποία είναι πατριώτε και εθνικιστές αυτή τη στιγμή στέλνουν τα παιδιά του στο εξωτερικό γιατί πολύ σωστά διακρίνουν ότι εδώ δεν υπάρχει μέλλον. Και το ίδιο άτομο με τι ίδιε δεξιότητε στην Ελλάδα καταστρέφεται και ίσα ίσα που επιβιώνει. Ίσα ίσα που επιβιώνει. Και το ίδιο άτομο, αν το βάλει σε ένα καλύτερο περιβάλλον στο εξωτερικό, γίνεται διευθυντή τη εταιρεία. Με μισθού 7.000 το μήνα, με συμβόλαια 200.000 το χρόνο, για τέτοια νούμερα. Την ίδια στιγμή που εμεί. Ε. Την ίδια στιγμή που εμεί κάνουμε ελληνοποιήσει. Του πα, πα λανάστες, και ναι. λαθρομεταναστών, Επειδή δεν υπάρχουν ελληνικά χέρια. Δηλαδή, μέχρι το, 2000, μέχρι το 1990, 2000. Η ελληνική κοινωνία, η ελληνική ύπεθρο, ο αγροτικό τομέα, τα εργοστάσια, ε, οποιαδήποτε υποδομή τη χώρα, πώ ανέβηκε. Η οικονομία τη Ελλάδα πώ σε ξένα χέρια. Γιατί, αν δεν κάνω λάθο. Υπήρξαν υπό, και ξέ, οι πρώτε ξένα χέρια. Οι πρώτε μεταναστευτικέ ροέ, οι τεράστιε μεταναστευτικέ ροέ, Γίνεται τη δεκαετία του 90 και μετά. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν υπήρχε Ελλάδα, δεν υπήρχε αγροτικό τομέα. Γιατί, αν δεν κάνω λάθο, τα προηγούμενα χρόνια, πριν το 1974, ήταν η εποχή όπου ο αγροτικό τομέα ήταν ουσιαστικά ο μοχλό ο οποίο είχε παραγωγή στην Ελλάδα και είχε το, με, το μεγαλύτερο ποσό του ΑΕΠ. Και τώρα αυτό άλλαξε εντελώ. Βέβαια και οι Έλληνε φταίνε αυτό εδώ. Δεν φταίνε μόνο οι ξένοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά να μην θέλουν να δουλέψουν ή να θεωρούν τον εαυτό του ίσω. Α, είναι τα πρότυπα που έλεγε πιο πριν. Τα πρότυπα του φιλτράρουν το μυαλό μέσα. Δηλαδή, αν δει εσύ στο TikTok ένα παλικάρι το οποίο είναι στα αγροτικά και τσαπίζει και κάνει και έχει ένα δικέφαλο σαν το κεφάλι μου. Θα πει ότι δεν μου αρέσει εμένα αυτό το πρότυπο, α πούμε. Αν δει όμω έναν trader ο οποίο είναι αραλίκη, και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω παρεμπιπτόντω. Αλλά για να, για να το κάνει σοβαρά και να είσαι profitable, τέλο πάντων είναι δύσκολο. Και τους, υπάρχουν άλλοι που δείχνουν το lifestyle που κάνουν στα παιδάκια. Και τα παιδάκια νομίζουν ότι θα γίνουν όλοι traders, Ότι θα κάθονται και θα βγάζουν λεφτά από το laptop και τέτοια. Δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν τι θέλει τη διπλή δουλειά. Δυστυχώ υπάρχει μια κακή προώθηση. Όπω ανέφερε από τα social media, TikTok, Instagram. Το, το οποίο η νεολαία όχι απλά είναι ευάλωτη. δούμε ότι το 1 τρίτο της νεολαίας κάτω των 18, μιλάμε πάντα για ανήλικους έχουν κάνει χρήση μαλακού ναρκωτικού, το οποίο είναι εισαγόμενο από Αλβανία, mm -hmm. χασή. Mm -hmm. επίσης υπάρχει ε, μεγάλη, μεγαλ, μεγάλο ποσοστό το οποίο ασχολείται με τζόγο, αν δεν κάνω λάθος γύρω στο 22 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 παίξαν οι Έλληνες στο τζόγο. Ναι, υπάρχει στατιστική η οποία λέει ότι σε φτωχέ χώρε ανεβαίνουν τα επίπεδα του τζόγου. Δηλαδή οι μετοχέ οι οποίε έχουν σχέση. Αλλά είναι διαφορετικό να ξέρει τη στατιστική και την ψυχολογία και να είσαι ένα λύκο μέσα στο σύστημα και να καταλαβαίνει ότι όταν φτωχοποιείται ένα λαό απευθύνεται περισσότερο στο τζόγο και να επενδύσει σε μετοχέ τζόγου για να έχει εσύ ω επενδυτή κερδοφορία. Και διαφορετικό να είσαι η μαρίδα του συστήματο που είναι εκεί μέσα στο τέτοιο και πάει στα ποδόσφαιρα και τα όλα αυτά που πηγαίνει. Χάνει το χρόνο του όλη την ώρα. Περιμένει το κουπόνι για να δει πού θα παίξει. πά και βγάλει 30 ευρώ. <laughs> Κατάλαβε, έχει μεγάλη διαφορά τα, τα μάτια του ενό με τα μάτια του αλουνού. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμο. Και ακούει εμά εδώ να τα λέμε ωραία και όμορφα και νομίζει ότι φτάσαμε εδώ, γιατί είμαστε ουρανοκατέβατοι ήρθε από τον μπαμπά μας Και έρχεται ω συνεργασία να κολλήσει με το κράτο να είναι απόν. Το κράτο να μην θέλει σωστή παιδεία. Ή μάλλον α αντιστρέψουμε το ερώτημα και να πούμε αν βολεύει κάτι τέτοιο. Γιατί όταν έχει μια ισχυρή κοινωνία, μια ισχυρή νεολαία, η οποία παίρνει την τύχη και του στόχου τη στα χέρια, αγωνίζονται για το μέλλον. Παράγει μια εθνική ανεξαρτησία τη χώρα. Και εδώ πέρα γεννιέται το ερώτημα αν υπάρχει εθνική ανεξαρτησία τη χώρα. Γιατί για να υπάρξει η εθνική ανεξαρτησία τη χώρα, πρέπει να έχει αυτάρκεια σε κάποιου τομεί. Πρέπει να έχει αυτάρκεια στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να έχει αυτάρκεια σε καύσιμα. Πρέπει να έχει αυτάρκεια σε πολεμικό υλικό πρέπει να έχει αυτάρκεια σε φάρμακα προ του πολίτε. Να θυμίσω ότι την τελευταία φορά που κάναμε εξόρυξη πετρελαίου ήταν επί στρατηγικού καθεστώτο. Και 50 χρόνια δημοκρατία δεν κάναμε εξόρυξη ούτε ενό πετρελαίου, ούτε ενό βαρεγιού πετρελαίου. Στη Ζάκη, τώρα πρόσφατα έγινε αυτό. Δηλαδή, με, με νομίζω μέσα στο 24 ή τέλειο 23, βρέθηκε πετρέλαιο τους, στην, στην ίδρυσή του. Δηλαδή, άνοιξε άλλο τη βρύση και μπερδεύτηκε και βέβαια έβγαλε πετρέλαιο. Και στην πέτρα Ολύμπου, στην Πιερία, Υπάρχει, παραδείγματο χάρη, πηγές νερού όπου οι αγρότε κάνουν γεώτρηση για τα ποτιστικά, με αποτέλεσμα τη στιγμή τη γεώτρηση να βγαίνει φυσικό αέριο και να μην μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια επειδή υπάρχει φυσικό αέριο. Και το νερό απλά να παίρνει φωτιά λόγω του φυσικού αερίου. Το θέμα όμω είναι ότι υπάρχει νομοθεσία στο Ελλαδιστάν που λέει ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη να κάνει εξόριξη πετρελαίου μόνο του. Σε πληροφορώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο Σκέψου πρόβλημα. πρόβλημα. Σκέψου να βγει μια κυβέρνηση που να λέει ότι αυτόν τον νόμο τον αλλάζω και μόνο ο Έλληνα πολίτη, ο Έλληνα σε καταγωγή, θα μπορεί να κάνει εξόριξη πετρελαίου. του τελειώνει ακριβώ εκεί. Ουσιαστικά σου έχουν. Γιατί οι Έλληνε δεν έχ η... χαζεί. Δείξτε το συμφέρον του και θα το θα ακολουθήσουν. Αυτό με το πουλήσει τη γη θα, θα αλλάξει. Και αυτό εννοείται. Δεν μπορεί να μείνει έτσι: να, να, να πουλάμε τη γη μα σε φαντ και σε ξένου. Θα υπάρχει νομοθεσία. Βασικά πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα, να έχουμε νέο σύνταγμα που θα λέει ότι η ελληνική γη ανήκει μόνο στον Έλληνα. Υπάρχει ένα μεγάλο μπραντ όσον αφορά τη γη που καλά, πολύ καλό το προανέφερε, Τέρι. Παραδείγματο χάρη είσαι σε μια ε, αγροτική χώρα, γιατί ουσιαστικά. Η, 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 γη η οποία έχει η Ελλάς, ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να παράγει τα πάντα. Το θέμα είναι ότι έχει προεδοδιογραφές να παράγει τα πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν παράγει τα πάντα και υποσυνείδηση. Είναι φτιαχτό το να μην παράγει κάτι. Και πολύ καλά προανέφερες πριν, είμαστε και μια χώρα η οποία δεν έχει ούτε καν τράπεζα που, να, που να αφορά τους σπόρους στον αγροτικό τομέα, στην αποθήκευση σπόρων. Mm. Αλήθεια είναι αυτό. Τη στιγμή που Αν γίνει το οτιδήποτε, μένουμε σε, στον αέρα. Στη, τη στιγμή που η Ελλάδα θα προβεί σε μια αμυντική ενέργεια, μελλοντικά δεν ξέρουμε τι μα επιφυλάσσει το μέλλον, να αμυνθεί του πατρίου εδάφου, δεν έχει εξασφαλισμένη την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Πώ την εξασφαλίζει την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, με την εξασφάλιση σπόρων, τράπεζα σπόρων. Κάτι που οι σοβαρέ χώρε, Αμερική, Αγγλία, Βρετανία, ε, Γαλλία, Ελβετία, έχουν τράπεζα σπόρων. Σωστά. Και στο Ελλαδιστάν δεν έχουμε απολύτω τίποτα. Θα μου πει: δεν έχουμε και ελληνικέ τράπεζε με ελληνικό χρυσό, το έχουμε όλα στείλει στο εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι Έχει κάποιο, χρυσό, πάει, έχει κάποιο χρυσό η Τράπεζα τη Ελλάδο, όμω υπάρχει και πολύ δεσμευμένο χρυσό στην Τράπεζα τη Αγγλία και δεν μα τον δίνουν πίσω. Γίνεται κάτι πάρα πολύ άσχημο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, μόνο με την θέληση του κυρίου αυτή τη στιγμή έχουμε την Ελλάδα με τα γεωγραφικά σύνορα, τα υπάρχοντα. Η αλήθεια είναι ότι όσοι είναι ευσυνείδητοι πολίτες, ξέρουν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελλαδικό κράτος και η Θράκη πιο συγκεκριμένα. Έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος για την ώρα είναι κύριος, όμως θα πρέπει να τρέμουν όλοι αν θα συμβεί κάτι στον Ερντογάν, ή αν θα πεθάνει, ή αν θα, θα αποχωρήσει από την πολιτική, τι θα γίνει όταν θα αναλάβει και μαλλικό. Εκεί πάμε λίγο σε ιδιαίτερα μονοπάτια όταν βλέπουμε. Αν αναλάβει και μαλλικό, θα κάνει πράξη το όνειρο του κυρίου Νταβούντογλου. Ναι. Το όνειρο 80 εκατομμυρίων Τούρκων. Το όνερο... Δεν νομίζω να έχουν οι Τούρκοι τέτοιο. Εγώ πήγα στην Κωνσταντινούπολη, θα μου πει δεν πήγε προ πιο, πιο κάτω. Λοιπόν, δεν νομίζω οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι μα αγαπάνε. Εγώ αυτό το, αυτό το vibe έχω. Μα μας αγαπάνε τόσο πολύ. Τερί είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Που κάνουν επενδύσεις Ο στα ελληνικά νησιά για να δεσμεύσουν οικονομικά, αυτό μελοδικά, είναι άλλο business. τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι business. Στρατηγική business. Φίλισνα. Ναι, ναι, αυτό είναι business. Όταν, ό, περιοχές όταν, περιοχές οικονομικά. Ως Τούρκος, οι ε... Τούρκοι στις, ε, έχουν στη θρησκεία τους απαγορευτικό σχετικά με τον δανεισμό. Ο, δεν είναι όπως οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι έχουν το αντίθετο. Στη θρησκεία του τους επιτρέπει το να δανείσει. Γι' αυτό και ήταν οι πρώτοι τραπεζίτε κτλ. Οι Τούρκοι είναι το αντίθετο. Γι' αυτό έχουν τεράστια επιτόκια, interest rates. Έχουν ε, και τεράστιο πληθωρισμό αντίστοιχα, αλλά δεν έχει σημασία. Οι Τούρκοι είναι ένα λαό ο οποίο έχει στρατηγική για τα πάντα και έχει σκεφτεί τα πάντα όσον αφορά το συμφέρον. Αν της είσαι μουσουλμάνο Έλληνα, δικαιούσε να πάρει δάνειο με πολύ χαμηλότερα επιτόκια, ακόμα και ενδεχομένω από τι παίρνουν οι Έλληνε. Και να σπουδάσει την Τουρκία δωρεάν. Ναι, έχουν πάρα πολλά πλέον εκτίματα. Με αποτέλεσμα να κάνει η Τουρκία τι στου νέου φοιτητέ, οι οποίοι είναι Έλληνε πολίτε με μουσουλμανικό θρήσκευμα, να παράγει κουλτούρα, τουρκική κουλτούρα. Γι' αυτό έρχεται ω συνεργασία με το βιβλίο του κ. Νταβούντογλου. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Δεν μ' αρέσει η συζήτηση πώ πηγαίνει. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Πρέπει να τη διακόψω αυτή τη στιγμή αυτή τη συζήτηση και να πάμε σε άλλα θέματα πρέπει να πάμε λίγο στην ΟΝΕΔ. Γιατί γι' αυτό σε έφερα. Δεν σε έφερα για να μου τα πει σωστά. Εγώ θέλω τα λάθη να μου πει. Δεν θέλω να μου πει εδώ τα, τα σωστά. Γι' αυτό είμαστε στην ΟΝΕΔ. Βέβαια, αυτό δείχνει ότι η ΟΝΕΔ είχε κάνει και κάτι σωστό. Δηλαδή, αν έχει στελέχη η ΟΝΕΔ σαν εσένα μέσα, γιατί είσαι και μικρό σε ηλικία, Είσαι κάτω των 30, να μην πούμε ακριβώ την ηλικία σου για να ανήκει και στη νεολαία. Ε, παιχτώ, έπεσε εντάξει Καλώ, αφού δεν έχει θέμα. 24 ετών, λοιπόν, 24. με πάρα πολλέ γνώσει. Δυστυχώ, η ΩΝΕΔ έχει κάνει και κάτι σωστό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλα τέτοια άτομα. Μπορεί να μην έχουν το θάρρο σου να βγουν να μιλήσουν, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν άλλα τρία άτομα μέσα σε όλη την ΩΝΕΔ. Πέντε άτομα, σύνολο, φτάνουν. Δεν είναι για παραπάνω. Τέρι με το τρόπο που είναι αυτή τη στιγμή δομημένη η δημοκρατία, άτομα σαν εσένα θα ήταν εξόριστα. Δεν θα υπήρχαν ποτέ. σε ένα λιμάνι. Ε, ναι, ναι. Δεν θα είχαν ποτέ περίπτωση να κάνουν πολιτική καριέρα υψηλού επίπεδου, εκτό αν άλλαζε τόσο πολύ η, η, κατάσταση πολιτική που θα σε χρειαζόντουσαν. <laughs> <με> <laughs> που αυτό θα γίνει τώρα, γιατί άλλαξε η Νέα Δημοκρατία το έμβλημα από ΛΟΑΤΚΙ σε... στον Πυρσό. Η Νέα Δημοκρατία για τα 50 χρόνια του κόμματο άλλαξε το έμβλημα από ΛΟΑΤΚΙ που είχε σε Πυρσό. Δηλαδή τη ΔΑΔΑ. Που τη ΔΑΔΑ είναι έμβλημα συντηρητικό. Και τη 4η Αυγούστου επίση. Ναι. Υπάρχει μαγιατέρη. Υπάρχουν άτομα Υπάρχει μαγια. Δυστυχώ. Υπά... Δεν μου αρέσει υπάρχει αυτό. Υπάρχει Γιατί εγώ θέλω η να μέχρι σήμερα, δεν την καταστρέψω. Αύριο. Η ΟΝΕΔ είναι κεφάλι τη Νέα Δημοκρατία. Αν το κόψουμε αυτό. Δεν ξέρω αύριο, αλλά σήμερα ναι. Είναι τα, είναι τα, άτομα, είναι τα στελέχη τη ΟΝΕΔΗ, τη Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτέ, μερικοί τη Νέα Δημοκρατία, που κρατήσαν διαχρονικά το θέμα αξιών. Που το 2024 πλέον, μετά το νομοσχέδιο για υιοθεσία ε, παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, δεν νομίζω να εφίσταται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν υπήρχε κάτι το οποίο κρατούσε ζωντανό το κόμμα, ήταν κάποια στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, κάποια στελέχη τη ΟΝΕΔ, τα οποία κρατούσαν και ήταν πυλώνε μέσα σε αυτό το κόμμα. Συντηρητικοί πυλώνε. Τη στιγμή που... που το κόμμα έκανε στροφή προ το κέντρο. Από τη στιγμή που κάνει στροφή προ το κέντρο, λογικό είναι να υπάρχει κενό προ τα δεξιά. Να ρωτήσω και Οι άνθρωποι κάτι, οι οποίοι κρατούσαν την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή όχι, είναι εκτεθειμένοι προ του Έλληνε πολίτε που στηρίξανε και ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη στιγμή που είσαι βουλευτή, στέλεχο τη ΟΝΕΔ, βουλευτή Νέα Δημοκρατία και δεν στηρίζει το νομοσχέδιο καλώ των ομόφυλων ζευγαριών, δεν θα γυρίσει στην κοινωνία. Δεν θα γυρίσει στι κοινωνίε και στι περιοχέ που σε ψηφίσανε. Σίγουρα. Δεν θα βρεθεί, δεν θα βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Άδε, πάνε στα Γιάννενα τώρα να πει ότι είμαι συντηρητικό, στηρί... όπω είπε ο Τασούλα. Φυσικά τη στιγμή που σε στηρίξανε, γι' αυτόν τον λόγο. Ότι ήσουν συνεπεί σε κάποιε αξίε. Δεν είναι νομοσχέδιο οικονομικό ή κάποιο νοσο, νο, νοσο, ε, νομοσχέδιο νομικό, το οποίο είναι λίγο το κακό όταν είναι οικονομικό, διορθώνεται, έχουμε χρόνο. Είναι θέμα αξιών. Χτυπά την πυρήνα τη οικογένεια, τη παραδοσιακή οικογένεια. Μια οικογένεια που, που κράτησε ζωντανή την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό έθνο. Αν δεν υπήρχε η παραδοσιακή οικογένεια, από τότε που υπάρχει η Ελλάδα, από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη μάχη του Μαραθώνα μέχρι και σήμερα διαχρονικά. Πάθαμε το ότι πάθαμε οικονομικά, με κατοχέ, με Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό που κράτησε ζωντανή την κοινωνία ήταν η παραδοσιακή οικογένεια, η μητρότητα και η πατρότητα. Κάτι που η μητρότητα είναι κάτι πολύ ιερό. Αν δεν υπήρχε η μητρότητα, δεν θα υπήρχαν σωστοί Έλληνε, δεν θα υπήρχαν αγωνιστέ και μελλοντικοί πρωθυπουργοί. Γιατί δεν έχουμε μόνο του αγωνιστέ που πολεμήσαν για την Ελλάδα, είχε και κάποιου διαχρονικού πρωθυπουργού και βασιλεί που, που ανέλαβαν τη χώρα. Που απελευθέρωσαν τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι περιοχέ Θεσσαλονίκη, Στράκη, Υπήρου απελευθερώθηκαν από μια οικογένεια που σήμερα δεν έχει ελληνική ηθαγένεια. Την ελληνική βασιλική οικογένεια. Δεν έχουν ελληνική ηθαγένεια, αλλά οι Πακιστανοί που ήρθαν για εργάτε γη θα ελληνοποιηθούν. Τα παιδιά του λαθρομεταναστών θα γίνουν Έλληνε. Το είπε τώρα θα πρόσφατα η Σαγκελαροπούλα. Τη στιγμή που η ελληνική βασιλική οικογένεια που έχει απελευθερώσει τη μισή Ελλάδα δεν έχει ελληνική ηθαγένεια. Ωραία. Ήρθε η ώρα για την κρίσιμη ερώτηση. Νέα Δημοκρατία. Γράφημα Καθοδική τάση όλο το διάστημα τη διακυβέρνηση του Μιτσοτάκη, δηλαδή πολύ φθήνουσα κατάσταση για τη Νέα Δημοκρατία. Την είχε δώσει εκεί πέρα μια εκτέλεση ο Σαμαρά. Τώρα αναλαμβάνει και ο Μιτσοτάκη, την αποτελειώνει ψέματα σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών και μια καθοδική τάση του brand τη Νέα Δημοκρατία. Και γάμο ομοφυλόφιλων, τέρμα deep. Δηλαδή πάει εντελώ προ τα κάτω. Εάν η Νέα Δημοκρατία. Τώρα έκανε μια αρχή προ τον συντηρητισμό. Αυτό είναι επικοινωνιακό. Άλλαξε το έμβλημα. Ωραία, το βλέπω εγώ αυτό. Ερώτημα όμω: αν η Νέα Δημοκρατία ξεκινήσει να κάνει από εδώ και πέρα με momentum και συνέπεια συντηρητικέ μεταγραφέ και συντηρητική πολιτική, από τη στιγμή που πέρασε ο γάμο των ομοφυλόφιλων, αυτοί το φέρανε και μετά. Θεωρείς ότι μπορεί αυτό το γυαλί που έσπασε να ξανακολλήσει Θεωρείς ότι μπορεί η λύση, όπως έλεγε ο Λένιν, το έλεγε ο Μάρξ, ένας κομμουνιστής έλεγε Ότι η δουλειά των πολιτικών είναι εύκολη γιατί ο λαός έχει ηλίθει, ξεχνάει ο λαός Θεωρείς ότι αν ξεκινήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να ξαναχτίζει τη συντηρητική παράταξη Και να προάγει στελέχη όπως είσαι εσύ Και να κάνει μεταγραφή στελέχη που της έχουν φύγει Διορθώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή και συγχωρείτε, ή τελείωσε εντελώ αυτό το πράγμα. Δεν κλώμα. νομίζω ότι ο ελληνικό λαό θα μπορούσε να συγχωρέσει κάτι που αφορά αξίε και ιδανικά όσον αφορά την παραδοσιακή οικογένεια. Το θέμα είναι το πότε θα αποφασίσει και θα πει μέχρι εδώ και θα πάρει την τύχη του στα χέρια. Γιατί αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, υπάρχει μεγάλη αποχή στι εκλογέ, στι εθνικέ εκλογέ. Δεν πηγαίνει ο νέο να ψηφίσει δεν θέλει να ψηφίσει γιατί πιστεύει ότι όλα κινούνται υπόγεια. Ναι, με κάποιον τρόπο κινούνται υπόγεια, όπω ξέρουμε. Αλήθεια, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, πού είναι το ψέμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε νέου. Θεωρώ ότι η απογραφή είναι λα, λανθα, λανθασμένη. Δεν έχουν κάνει καλή δουλειά στην απογραφή αυτή. Θεωρώ ότι έχουν πεθάνει. Δεν υπάρχουν Έλληνε. Το έχω ξαναπεί εδώ δημόσια. Δεν είναι Έλληνε, είναι Αλβανοί. Αυτή είναι η δικιά μου θεωρία. Εγώ το έχω πει αυτό δημόσια. δεν, δεν βλέπω Έλληνε. Δεν ξέρω Έλληνε. Δεν ξέρω τι κάνουν, πού είναι. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά απασχολημένοι με το να ζήσουν και να επιβιώσουν, όχι να θριαμβεύσουν. Ο Έλληνα μπορεί να θριαμβεύσει πολύ εύκολα. Είχε, είχε πάντα τη μαγιά και τη σωστή τη βάση. Δυστυχώ. Όταν, κάνεις, όταν, όταν γίνεται απόλυση όλων αυτών των αξιών που συγκροτούσαν πραγματικά πετυχημένε καταστάσει. Πετυχημένε. Εμεί πετύχαμε ω έθνο. Ήμασταν το τίποτα και μόνο η υπερπίστευση και πατρίδο μεγαλώσαμε τα σύνορά μα. Είμαστε λαό αρχόντων και όχι δούλων που θέλουν μερικοί να γίνουμε. Ο λόγο που οι Έλληνε σε συγκεκριμένε καταστάσει δουλέψαν σκληρά, αποδώσανε και γράψαν ιστορία ήταν επειδή πιεστήκανε. Ήταν επειδή ήρθε ο κίνδυνο μπροστά μα. Δυστυχώ είμαστε ένα λαό ο οποίο δουλεύει υπό πίεση. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στην πίεση, στην αποδίδουνε. πίεση και μακριά. Δυστυχώ από τα σύνορα, γιατί όταν βγαίνει στο εξωτερικό, δεν υπάρχει Έλληνα που να μην προοδεύσει. Δεν γίνεται Έλληνα να μην είναι στην παραμικρή ανακάλυψη ή στην παραμικρή επιστήμη. Ναι. Πάντα οι Έλληνε ήταν από πίσω. Το ανέκαθεν... θέμα είναι στη χώρα τι κάνουμε. Πώ θα χτίσουμε τη χώρα για τι επόμενε γενιέ. Για την Ματά, Ελλάδα μάτα, του 1950, την για δεν για την Ελλάδα του 2040, θα πρέπει να γεννήσουμε καινούριου ηγέτε, θα πρέπει να γεννήσουμε καινούριου πολιτικού. Θα πρέπει να φύγουν ουσιαστικά από την πολιτική σκηνή Άνθρωποι οι οποίοι μπλέκονται σε σκάνδαλα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαλύσει τη χώρα, έχουν διαλύσει την κοινωνία, έχουν διαλύσει το έθνο και την Ορθοδοξία. Και εδώ πέρα κολλάνε και τα λόγια του μακαριστού Χριστόδουλου, πω χέρι το οποίο ακούμπησε το έθνο και την Ορθοδοξία ξεράθηκε. Και εμεί αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη. Ότι όποιο χέρι θα ακουμπάει από εδώ και πέρα την Ορθοδοξία, όποιο χέρι θα ακουμπάει το έθνο, όποιο χέρι θα ακουμπάει τον Έλληνα και την Ελληνίδα, πρέπει να ξεραίνεται ή θα ξαναγίνεται μέχρι αυτό το έθνο να σβήσει. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κόσμο μαζί με εμένα και μαζί με σένα ότι δεν θα επιτρέψουν αυτό το έθνο να σβήσει. Εδώ δεν έσβησε 10.000 χρόνια, θα σβήσει μέσα σε 10. Ξέρει που έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα, που διακρίνω εγώ να, να, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Η ηγεσία. Το τελευταίο επίπεδο τη ηγεσία είναι να δημιουργήσει νέου ηγέτε. Την ηγεσία. Την δεν έχουμε ο σχολή ηγεσία την ηγεσία και του πολιτικού, του γεννάει ο λαό και η κοινωνία. Και η κοινωνία για να μπορέσει να γεννήσει υγιεί πολιτικού και ηγέτε, πρέπει να έχει σκληρό πυρήνα παραδοσιακή οικογένεια. Εδώ στην Ελλάδα, όταν ένα. Θα σου πω, θα εξηγηθώ τι θέλω να πω. Και θα νομίζω θα το καταλάβει. Έχουμε πολιτικού, έχουμε άτομα τα οποία. Με πολύ, σκληρή δουλειά, με πολύ σκληρή δουλειά και από το απόλυτο μηδέν, χωρί να έχουν τι προποθέσει που χρειάζεται για να ανέβει στην πολιτική ιεραρχία, φτάνουν σε ένα επίπεδο. Η Ελλάδα, αυτού, αντί να του έχει ψηλά, του καταστρέφει, του κόβει, δεν του υπερασπίζεται. Μετά του ζηλεύει. Α, είδε τι έπαθε αυτό. Να μην το κάνει εσύ. Να μην ασχοληθεί εσύ με πολιτική. Που πα τώρα στα σκατά να μπλέξει. Συνεχώ έχουμε αυτέ τι περιοριστικέ κομμουνιστικέ πεπιθήσει. Και φτάνω στο διατάφτα. Δεν έχουμε ως Έλληνες πατριώτες και εθνικιστές καλό σύστημα προπαγάνδας. Προπαγάνδα έχει μια, ένα αρνητικό πρόσημο, όμως καλό σύστημα μίντια. Αυτή τη στιγμή όλα τα μίντια ανήκουν στους αριστερούς κομμουνιστές ή σε αυτούς που είναι υπερκαπιταλιστές και έχουν την ατζέντα τους. Το ίδιο είναι. Υπερκαπιταλισμός χωρίς συντηρητισμό είναι κομμουνισμός. Τα έχουν όλα. Έχουν το μαχαίρι, έχουν και την πίτα. Οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, ανέκαθεν από ανέκαθεν έχουν τρομερή έφεση στις τέχνες Μουσικούλα, τραγουδάκια, κιθαρίτσα, χασισάκι που είπες εσύ πριν Μαριχουάνα, κομμουνισμός, τραγουδάκια, TikTok, ε, επιρροή Πάνε μαζί με το σύστημα τους προωθούν ε, Εσένα θα σε κόψει το TikTok, εμένα θα με κόψει το TikTok Αυτό το Τέρη αποδεικνύει ένα πολύ σοβαρό θέμα Και έχουμε Πιο και ακριβώς. μια κίνα που στο δικό της το TikTok προωθεί science, επιστήμη τα παιδάκια, τα κινέζακια στο TikTok είναι πλατφόρμα εκμάθηση. Το οποίο TikTok στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ έχει απογορευτεί γιατί ανακαλύψανε ότι υποκλέβει δεδομένα των πολιτών. Όχι, τώρα γιατί... έγινε ban σε όλε τι ΗΠΑ. Σε όλε τι ΗΠΑ. Ε, όχι μόνο στην Καλιφόρνια. Αλλά εδώ είναι και αυτό πολιτικό θέμα. Αυτό έγινε για να σου δώσω να καταλάβει. Το έκανα εγώ στο Daily Show βέβαια. Αυτό έγινε γιατί, γιατί το hashtag Free Palestine έχει 83 εκατομμύρια posts το hashtag I stand with Israel έχει 2 εκατομμύρια posts. Και επειδή δείχνανε την αληθινή εικόνα μέσα στο TikTok, τι γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό ήταν αντίπεινα των Κινέζων. Για αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί, οι Democrats. Τι κάνουν οι τύποι οι Αμερικανοί, Βγαίνουν και ψηφίζουν την απαγόρευση του TikTok ή να το, να το πουλήσουν εντελώ. Και εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εδώ τη χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Ελλήνη. Όχι, δεν καταλαβαίνουν τι Θα Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε τα αίρια όχι μόνο στην πολιτική σκακέρα τη χώρα, αλλά και σαν κοινωνία, ότι ο εχθρό, πριν αποφασίσει το τελικό χτύπημα, θα οργανωθεί, θα κάνει προγεφυρώματα στην χώρα την οποία θέλει να βλάψει. Τα προγεφυρώματα αυτά είναι από οικονομικό, οικονομική ανεξαρτησία, οικονομικό, οικονομικό πόλεμο, μέχρι το να είναι εξαρτημένε περιοχέ οικονομικά τον αντίπαλο. Όπω παραδείγματο χάρη που αναφέραμε τα νησιά του Αιγαίου, όπου κάνουν επενδύσει οι Τούρκοι, τα καλοκαίρια ολόκληρε δασικέ περιοχέ καίγονται για να καταλάβει, παραδείγματο χάρη, ο εχθρό την αντίληψη και τον χρόνο αντίδραση τη πολιτική προστασία και τον χρόνο αντίδραση και μια μερίδα ε, πολέμου ακόμη και στο λαθρομεταναστευτικό. Δεν είναι τυχαίο και το βιβλίο του κ. Νταβούντογλου σε στρατηγική σε βάθο, το οποίο αναφέρει πω ο Κιμάλ Ατατούρκ είχε κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθο στι αρχέ του 20ου αιώνα. Το σοβαρό λάθο αυτό ήταν πω δεν έπρεπε να πάρει τι μουσουλμανικέ κοινότητε τι βαλκανικέ χώρε και κυρίω από την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί με τι μουσουλμανικέ κοινότητε, οι οποίε θα μεγάλουν μέσα στην Ελλάδα και στα, Βαλκάνια, θα έλυνε μελλοντικά τι κοινωνίε των βαλκανικών χωρών και τι κυβερνήσει. Με αποτέλεσμα να ήταν ευάλωτε μπροστά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν είναι μόνο θέμα κοινωνία, δεν θέλουμε λαθρομετανάστε γιατί σκοτώνουν και προκαλούν εγκλήματα, αλλά είναι και ένα μοχλό πίεση από εχθρικέ χώρε τη Ελλάδο για να κάνουν προγεφυρώματα πριν το τελικό χτύπημα, πριν δημιουργηθεί οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα που τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, στην εξωτερική πολιτική, συμβαίνουν γιατί υπάρχουν εχθρικέ βλέψει προ το ελληνικό κράτο, προ την ελληνική πολιτεία. Και ο Έλληνα πολίτη πάει στα καρναβάλια και ντύνεται καρνάβαλο. Και άμα αντιθεί με μπλούζα με ελληνική σημαία, μπορεί να κανένας. Τις πει, σε μαχαιρώσει και κανένα. Τι προάλλε δεν έγινε αυτό σε εσά, δεν Ενώ η αγγλική σημαία που έχει βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει περάσει στη μόδα. Υπάρχει και βασιλικό τουρισμό στη Βρετανία. Ναι, εννοείται αυτό. Μα όχι μόνο αυτό. Θα σου πω. Τώρα αυτό δεν πρέπει να το πω, αλλά εμένα μου αρέσουν πολύ τα νομίσματα. Και ό,τι νόμισμα έχει πάνω τη Βασίλισσα ή τον Βασιλιά τώρα που έχει η Αγγλία, είναι νόμισμα το οποίο έχει μεγαλύτερο κύρο από άλλα νομίσματα άλλων χωρών. Για παράδειγμα, τη Αυστρία, το Φιλαρμόνικα δεν έχει τόσο μεγάλο κύρο, γιατί δεν έχει πρόσωπο, έχει κάτι μουσικά άργανα. Ενώ το, το τη Αγγλία η Λύρα, η Αγγλική Λύρα σε νόμισμα, σε χρυσό-αγιαστήμη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το νόμισμα. Ή ο Καναδά ή η Αυστραλία, γιατί όλα αυτά είναι απικίε. Και μαθαίνει και έτσι πολλά πράγματα. Δηλαδή, δι, εσύ τώρα προφανώ μιλά. Ε, ε, από την προοπτική της βασιλευόμενης δημοκρατίας γιατί βλέπεις ότι αυτή η προεδρική δημοκρατία δεν ε, λειτουργεί ιδιαίτερα την τελευταία φορά που έγινε δημοψήφισμα έχει γίνει κουναβοποίηση του θεσμού της ε, <laughs> την τελευταία φορά της που έγινε δημοψήφισμα σε αυτή τη χώρα όσον αφορά το πολίτευμα της χώρας ήταν το 1974 Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιο που ήταν 20 χρόνια το 1974, σήμερα είναι 70. Εγώ είμαι γεννημένο οι περισσότεροι πολίτε είναι μετά το 74 και μετά. Δεν πρέπει να σου δοθεί ευκαιρία να αποφασίσουν για το πώ έχει ανοίξει. Αυτό είναι άλλο που λε, είναι ενδιαφέρον αυτό που λε, αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί γιατί δεν έχει ανοίξει καν ο φάκελο τη Κύπρου. Τα classified materials πιστεύεις δεν πως αν έχουν ανοίξει. Πιστεύει πω αν ο φάκελο τη Κύπρου έχει κάτι αρνητικό όσον αφορά την, το στρατιωτικό καθεστώ, δεν θα έχει ανοίξει. Δεν ξέρω. Είναι πολιτικό καθαρά το θέμα αυτό με την Κύπρο. Αυτό που γίνεται είναι καθαρά πολιτικό. Και υπάρχουν αντίστοιχε. Για παράδειγμα, ο, ο προηγούμενο πρόεδρο τη Κύπρου δεν βγήκε και είπε ότι ο Μητσοτάκη μα έκανε σαμποτάζ ώστε να μην κάνουμε τι απαιτούμενε ενέργειε για εξόριξη υδρογοναθράκων και πετρελαίου. Πρώτα απ, όλα, τώρα. πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το θέμα τη Κύπρου, το αίρι, θα πρέπει πρώτα να περάσουμε διαδοχικά στην κοινή ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, στην κοινή συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, κοινό αμυντικό δόγμα, ώστε να αποδεχτούμε πλέον ότι το νησί είναι ελληνικό και αμυντικά να το στηρίζουμε και μετά α λύσουμε οτιδήποτε διαφορετικό. Όταν ακόμη δεν έχει κοινό αμυντικό δόγμα με την Κύπρο, με την ίσο ΚΑΠΑ, όταν ακόμα δεν έχει κοινή συμφωνία ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλη η συζήτηση θα είχε νόημα. Η οικονομική ζώνη είναι η ο... οικονομική ζώνη. το πιο απλό. Αυτό είναι το, να πούμε, αλφαβήτα, ας πούμε απλά πράγματα. Δεν έχουν γίνει ούτε τα απλά πράγματα. Ε... Και εδώ τώρα πάμε στο ΝΕΔ. 50 χρόνια κυβερνάει αυτό το κόμμα που λέγεται Λερνέα Δημοκρατία. Το ίδιο είναι Πασόκ, Λερνέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνισμό. Άλλωστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο το νομιμοποίησε ο Καραμανλή. Αυτά τα κόμματα είναι το ίδιο. Είναι ο Καραγκιόζη, είναι ο Χατζιαβάτη και είναι και ο Σπαθάρη από πάνω που κάνει το κουμάντο. Ο Σπαθάρη, λοιπόν, το Σπαθάρη, είναι πιο φιλικά προσκύμενο προς το κόμμα της Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρει ότι εκεί θα βρει έδαφος στο οποίο είναι πρόσφορο. Εύκολα δηλαδή θα προσεγγιστεί. Βέβαια, τώρα είδαμε κίνηση σπαθάρι μάται φεύγει Τσίπρα, έρχεσαι κασελάκι σε χρόνο ντετέ. Δεν να γίνει αυτό το πράγμα. Το Πρώτη φορά είναι. βλέπουμε κάτι τέτοιο. Το να βάζουν αντικαταστάτη κατευθείαν. Δεν τραβούσε ο μτσοτάκι, βάλαν κασελάκι. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Και πώς άτομα σαν εσένα που είναι γνωστικά αποφασίζουν να πάνε με έναν εχθρό του ελληνισμού, κανονικά εχθρό του ελληνισμού, και που τα τελευταία χρόνια αποδεδειγμένα έχουμε αύξηση του χρέου επί του ΑΕΠ, έχουμε καταστροφή τη οικονομία τη Ελλάδο, έχουμε πληθυσμιακή καταστροφή. Δεν το βλέπουν αυτό οι Έλληνε. Το θέμα είναι το τι ακούγεται στην ΟΝΕΔ και στην Κεντρική Επιτροπή τη Νέα και τα στελέχη, Πες Δημοκρατία. Όταν έχει βουλευτέ, στελέχη του κόμματο, οι οποίοι είναι ζυμωμένοι, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ζημωμένοι από την επαρχία, και κυκλοφορούν στην επαρχία και παρόλα αυτά έχουν την διάθεση. Και είναι οι βουλευτέ οι οποίοι προαναφέρθηκα που κρατάνε το κόμμα. Είναι και οι ίδιοι οι οποίοι καταψηφίσανε το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών. Όταν αυτά τα άτομα, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αγώνα Ουσιαστικά και στελέχη τη ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία και οι απόψει του δεν, δεν ακούγονται και περνάνε αντιλήψει, απόψει μερικών συνεργατών, συμβούλων και αναλυτών του Πρωθυπουργού και περνάνε ουσιαστικά τα δικά του πιστεύω και τι δικέ του πεπιθήσει όσον αφορά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και σε οικονομικά θέματα και σε εμπορικά θέματα και σε εξωτερικά θέματα. Ωραία. Τι κάνει σε αφή... αυτή την περίπτωση, όταν αφή... χτυπά πόρτα και ο άλλο στο κουφού την πόρτα σου θέλει βρόντα. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, Γιατί εγώ έχω παράδειγμα από τον κύριο μου, ο οποίο λέει ότι άμα σε διώχνουν, φεύγει. Δεν θα κάτσω εγώ να παρακαλώ. Αποφασίζει. Ο αγώνα που κάνει. Δεν είναι να αποφασίσει, φεύγει. Είναι πολύ που... απλό. Είναι πολύ απλό. Πολύ σωστά. Ο αγώνα που κάνει πρέπει να, να δει. Δεν είναι υπέρ του κόμματο ή υπέρ του χρήματο. Είναι υπέρ τη σημαία. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει Α. αυτό. Οι πολιτικοί όλοι, να ξέρει, διαπραγματεύονται. Τότε μάλλον οι πολιτικοί κάνουν λάθο δουλειά και σα αφήσουν την πολιτική <laughs> για μα. <laughs> δεν ισχύει καθόλου αυτό. Οι πολιτικοί κάνουν πολύ καλή δουλειά. Το παιχνίδι είναι χοντρό εδώ. Όταν μιλά με έναν πολιτικό, πρέπει να καταλάβει για ποιο λόγο μέσα στα πρώτα 10-15 λεπτά για ποιο, λόγο σε... για ποιο λόγο, διαπραγματεύεται. Διαπραγματεύεται νούμερο 1. Για την πάρτη του, νούμερο 2. Για το κόμμα του, νούμερο 3. Για το λαό του. Σε ποια από τα τρία εσύ το αναγνωρίζει μέσα σε ένα δεκάλεπτο όταν μιλάς με ένα ξένο πολιτικό. Πολιτικό βουλευτή ή υπουργό ο οποίο δεν μάχεται για, για το έθνο του και για την πατρίδα του, δεν υπάρχει λόγο να βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αυτή είναι η απόψη μου. Αν δεν αγωνίζεσαι για τη σημαία και για την Ορθοδοξία μα, στην Ελληνική Βουλή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο ύπαρξη το να είσαι πολιτικό. Δεν χρειάζεται να κατέβει εκλογέ και να ζητήσει τη, τη ψήφο την ψήφο του ελληνικού λαού. Μην είσαι ρομαντικό. Το πώ βλέπει εσύ δεν σημαίνει το ότι βλέπουν έτσι και οι άλλοι. Φαντάσου 50 ετών με κοιλιά, χοντρό, άχρηστο, να μην μπορεί να βγάλει λεφτά, ανίκανο δηλαδή να έχει γίνει χάλια αυτό το άτομο και η μόνη του ελπίδα να είναι τα, τα λεφτά από το αν θα εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την περίπτωση πάμε σε έναν ουσιαστικά ελεγχόμενο κομματικό στράτευμα. Ναι, ε, αυτό έχουμε πόσα χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε όμως, εμπειρία πολέμου σε αυτό το στράτευμα. Ακριβώ ε, ε, ακριβώς. Το εκεί έχουν μελετήσει την τέχνη του πολέμου. Έχουνε... Καλύτερα για τους Κινέζους. Ναι, μετά πάει, στην Οθία, μετά πάει σε καλό κομμουνισμό, μετά πάνε σε καλές κομμουνιστικές τακτικέ. τακτικές. Και εκεί είναι μέτρ. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα να Ότι είναι, τόσο ένα... μαλθακοί που εκεί έχουν γίνει μέτρ. Και πιο πολύ στην επαρχία, Γιατί γιατί πιο άχρηστη είναι στην επαρχία. Έχει κάτι ανήκα να στην επαρχία, που δεν τελειώνουν. Δεν, δεν δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είμαι εγώ αυτό ο οποίο θα κρίνει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όσο υπάρχουν άτομα που θα παλέψουν για τη σωτηρία του έθνου και τη πατρίδο, δεν μπορούν να ασχοληθούν με την πολιτική. Ξέρει πω είναι οι σοβαροί εκεί έξω που τα βλέπουν όλα αυτά και είναι και πλούσιοι άνθρωποι. Δηλαδή μπορούν να προσφέρουν από πολλέ απόψει μέσα στην πολιτική. Γιατί η πολιτική δυστυχώ, καλό ή κακό, θέλει πολύ κασέρι. Και λένε, τι να κάνω, ρε παιδί. Να, να είσαι... κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό εδώ. Υπάρχει, να σε πω μια άλλη στρατηγική που εμεί οι Έλληνες έχουμε άγνοια. Όταν καταστρέφεται, λέει, το, το κράτο σου, δεν κάθεσαι, λέει, στη χώρα σου μέσα. Φεύγει, πα σε ένα, με, σε ένα κράτο με πολύ πιο εύκολε νομοθεσίε, διαπρέπει γιατί εσύ θα θα διαπρέψει όπου και να είσαι, διαπρέπει εκεί πέρα και μόλι τα τα, 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 καταστρέψουν όλα, πα και τι αγοράζει όλου. Τότε εγώ που ειναι αυτη η στρατηγικη εδω ποιο ελληνα την εχει κανει αυτη τη στρατηγικη που θελει να γυρίσει και να αγοράσει όλη την Ελλάδα και να μην την αφήσει στου μουσουλμάνους να την αγοράσουν που παίρνουν χαμηλότερα δάνεια. Ποιο Έλληνα αυτή τη στιγμή έχει πάει στην Ιαπωνία, στην τράπεζα τη Ιαπωνία, στην κεντρική, που επειδή έχουν κάσει οι, Ιάπωνες έχουνε έχουν πολύ χαμηλά επιτόκια δανεισμού, να πάρει δάνειο για να έρθει στην Ελλάδα να αγοράσει εδάφη. Έλληνα. Εγώ με διαφορετική, διαφορετική άποψη. Όταν είσαι αποφασισμένο να ασχοληθεί με την πολιτική και δεν σέβεσαι τι αξίε τη κοινωνία, την ορθοδοξία και τη τις... σημαία, δεν θέλει να μάχει για αυτά, δεν υπάρχει λόγο να ασχολείσαι με την πολιτική. Είσαι ρομαντικός. Πρέπει να είσαι έτοιμο. Γιατί η πολιτική είναι για. για είσαι ρομαντικό και ο στομάχη. ρομαντικό. Ο, οδηγεί στο θάνατο. Θα πρέπει να είσαι έτοιμο να, να στηριχθεί τα πάντα. Αν θέλει η χώρα και η κοινωνία σου να πάει μπροστά, να πάει μπροστά. Άμα θέλει απλά για προσωπική πεποίθηση, τότε κάνει αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Εγώ είμαι τη άποψη πω πρέπει να αγωνιστεί για την κοινωνία και για τον Έλληνα. Διαφορετικά. Δεν υπάρχει λόγο να Ένα απόδημο αυτή τη στιγμή που πήγε στο εξωτερικό και έχει διαπρέψει και είναι έτοιμος να γυρίσει και να αναλάβει και πολιτική. Δεν μιλάω για τον Στεφάνο Καζελάκη, προφανέστατα εδώ, έτσι. Προφανέστατα δεν μιλάω για τον γάλη Καζελάκη. Καλή θητεία να <laughs> ναι, καλή θητεία 20 ημερών. Θα έχει τελειώσει. Μπορεί όταν δεν θα έχει βγει αυτό το podcast να έχει τελειώσει η θητεία του Καζελάκη. Όταν θα βγει live αυτό μετά το μοντάζ και με αυτά, να έχει τελειώσει η θητεία του Καζελάκη. Κάτσε άλλο. Ενδεχομένω πασχίζουμε <laughs> από πολιτικού οι οποίοι δεν έχουν μια αλφα γνώση τη άμυνα τη χώρα. Δεν έχουν κάνει καν θητεία. Είναι τραγικό ο, ουσιαστικά ο μελλοντικό που θέλουν μερικοί να γίνει πρωθυπουργό. Γιατί όταν είσαι σε ένα κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση, πα ουσιαστικά για να γίνει πρωθυπουργό. Γιατί όλοι οι πρόεδροι των κομμάτων είναι υποψήφιοι πρωθυπουργοί σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Θα γίνει πρωθυπουργό χώρα χωρί στρατιωτική ουσιαστικά εμπειρία. Χωρί να έχει κάνει θητεία στον ελληνικό στρατό. Κοίταξε, όσο θα ζηλεύουν το Σταύρο, το φίλο μου, ο οποίο είναι ένα παλικάρι όμορφο, νέο, με κομμάτια κυλιακού που πετσοκόβει νοητικά όσο τον ζηλεύουν το Σταύρο και δεν τον πρημοδοτούν αυτοί εδώ που βλέπουν με τις κοιλιέ, οι άχρηστοι όσο δεν πρημοδοτούν το, τον Σταύρο να κάνει μεγάλη πολιτική καριέρα γιατί μπορεί, εγώ το βλέπω αυτό ξεκάθαρα εγώ στα 24 τι έκανα, εγώ τι να είναι στρατό τελείωνα τότε λοιπόν, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε μπροστά γιατί οι άχρηστοι αυτοί εδώ ψηφίζουν τα όμοια ψηφίζουν του όμοιου του. Τι σου λέει, είμαι εγώ με ΛΟΑΤΚΙ, είμαι χαλαρό. Θα ψηφίσω ένα χαλαρό. Ο άλλο δεν είναι χαλαρό. Ο άλλο ο Κασελάκη δεν ξέρουμε καν αν είναι ομοφυλόφιλο. Πήγε και ασχολήθηκε με τον γάμο το δικό του στο εξωτερικό αφού του έλαβε την εξουσία. Γιατί ρε φίλε τόσα χρόνια, τόσο, τόσο ομοφιλόφιλο ήσουν, γιατί δεν παντρεύτηκε πιο πριν και ζούσε τη ΣΥΠΑ. Έπρεπε να γυρίσει στην Ελλάδα, να αναλάβει την εξουσία και μετά να ξαναπά τη ΣΥΠΑ και να παντρευτεί. Θέλετε να μα τρελάνετε εντελώ. Όλο είναι fake. Και βγαίνουν με τι άλλε τι τις ξαθιέ, ο Τάιλερ και ο άλλο. Όλα είναι προώθηση. Το ότι θέλουν μερικοί να προωθήσουν. Το θέμα είναι το τι κάνουμε εμεί. Το τι τύχη θα υψώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Για να μην γίνει κάτι τέτοιο ουσιαστικά δεδομένο. Εδώ δεν έπεσε τύχη. Εδώ χάσαμε κοινωνία. πτέρυγα. Πτέρυγα. Παραμένει δηλαδή... άριστα έτοιμη πάντω να μηνθεί. Ναι, καλά, οκ, okay. έχει αυτό το κάστρο, ωραία. Έχει αυτό το κάστρο, με αμυντικέ γραμμέ. Έχει ένα κάστρο. Όταν χάνει μια τέτοια τούφα από εδώ. Ε, εντάξει, σ' άρεσε, οκ, okay, έτσι θα είστε. Πριν ήσουν έτσι, τώρα είσαι έτσι. Μετά θα έρθει κι άλλη τούφα, μην αγώνεσαι, θα είσαι έτσι. Μετά θα φύγει η Θράκη. Και αυτοί το ξέρουν. Οι Τούρκοι το ξέρουν αυτό. Δεν χαζεί. Βλέπουν τη φτωχοποίηση του λαού. Η περιοχή τη Θράκη μετράει, είναι και, και όχι μόνο, γενικότερα η Μακεδονία μα, η νομή. Η νομή είναι η πιο φτωχή νομή. Τώρα παίζουν. Κάθε μήνα, κάθε χρόνο αλλάζουν. Είναι η πιο φτωχή νομή όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ένωσης. δεν δημιουργεί φορολογικέ ζώνε, τέρι. Δεν μπορεί να έχει την ίδια φορολογία Τώρα στον ευρώ. Γι' αυτό και είμαι αντίθετο μπορείς... με το κόμμα τη δημιουργία ξανά. Δεν μπορεί Διότι είχες... είχαν πει στην αρχή για 10% flat tax, μετά είπαν για 12%. Τώρα έχουν συμφωνήσει στο 15% που ψηφίστηκε από το G7. Εγώ δεν έχω αυτό το όραμα για την Ελλάδα. Εγώ θέλω η Θράκη να έχει 0% όπω έχει η Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Φλόριδα. Των Ρεπουμπλικανών στο Μαϊάμι, ο Στέφανο Κασελάκη έχει εκεί το business του. Το business ο Κασελάκης δεν το έχει σε, σε, έδρα. Η έδρα του δεν είναι σε χώρα, σε πολιτεία που έχει μεγάλη φορολογία όπως είναι της Καλιφόρνια, της Νέας Υόρκης, της Πενσιλβάνια. Είναι σε πολιτεία της Φλόριδα για με 0% το λόγο, φόρο. Γι' αυτόν τον λόγο δημιουργείς φορολογικές ζώνες, φορολογικές ζώνες σαν την Ελλάδα. Δεν μπορεί ο Εύρος, η Οριστιάδα, ο αγρότης της Οριστιάδας να έχει τον ίδιο φορολογικό συντελεστή ο Εύρος με την Αθήνα, με την Κρήτη, με την Πελοπόννησο, με τη Λάρισα. Και έτσι με απλό τρόπο ο Έλληνα θα δει το συμφέρον του και θα φύγει από την κολό Αθήνα το που ίδιο κινδυνεύει είναι. και θα πάει πίσω στο χωριό. Στο χωριό όμως με ένα καλό επιχειρηματικό πλαίσιο θα μπορέσει να φτιάξει την οικογένειά του και να γλιτώσει φράγκα. Όχι Δεν μόνο, Όχι μόνο στην επαρχία και στο χωριό στη Βόρεια Ελλάδα ακόμη και στα ελληνικά νησιά. Το ίντερνετ πλέον υπάρχει. Είναι παντού. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Λίγο αντίληψη να έχει και προοπτική. Τώρα, άμα είσαι 50 ετών και κατεστραμμένη η υγεία σου, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί. Φτάνω... Λογικό να πα στον κομμουνισμό και θα πα. Φτάνουν στο Μητσοτάκη. ίδιο αποτέλεσμα συνεχώ, Τέρι. Για να μπορέσει να έχει επαρχία, για να μπορέσει να έχει πρωτογενή τομέα, πρέπει να έχει Έλληνε. Πρέπει να έχει νέου. Και πώ θα έχει νέου και Έλληνε από τη στιγμή που υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ελληνικά νησιά έχουν τεράστια υπογεννητικότητα γιατί καλό ο στόλο, καλή η αμυντική δομή, αλλά χωρί του πολίτε πάνω στην ίσο, πάνω στο Καστελόριζο, πάνω στη Ρόδο, δεν θα μπορέσει ούτε το νησί να μηνθεί, αλλά ούτε και να υπάρξει και οικονομία. Σκέψτε ένα ενδεχόμενο σε 10 χρόνια να μην υπάρχουν οι 300 κάτοικοι του Καστελόριζου, να είναι μόνο βραχονισίδε. Πόσο ουσιαστικά ήττα θα είναι για την εθνική ασφάλεια. Θα σε ρωτήσω κάτι, άντε 300 άτομα εκεί πέρα. Και τι να λέει αυτό, τι να το κάνουμε με 300 παππούδε, άμα αυτοί δεν μπορούν να έχουν οπλοκατοχή. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι οπλοκατοχοί, αυτού που παρακολουθούν, δεν είναι παράνομη σε όλο τον πλανήτη. Γη. Η Αμερική είναι το μόνο έθνο στο οποίο επιτρέπεται η οπλοκατοχή. Είναι το, το, το First Amendment, έχω την εντύπωση. Πρέπει να δημιουργηθεί. Νέο σύνταγμα θέλουμε. Όχι απλά νέο σύνταγμα. Πρέπει να μπορεί να μηνθεί το σπίτι σου. Σπίτι φρούριο. Όποιο μπει μέσα Σωστό. να το παραβιάσει, να έχει το δικαίωμα με ένα όπλο, με την κυνηγητική καραμπήνα νομίμω να μηνθεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μπουν στο σπίτι σου, σε σκοτώσουν, βιάσουν την κόρη σου και σκοτώσει το βιαστή. Μπορεί και να κινδυνεύει. Ναι, θα να και μπεις φυλακή και ο βιαστή, με δύο χρόνια θα είναι έξω. Και ναι. μερικοί πολιτικοί κρατούμενοι είναι ακόμα εντό συντερικού. Ναι, γιατί έχουμε και το καλό το δικαστικό το σύστημα στην Ελλάδα. Είναι δίκαιο και δεν έχουν καμία σχέση με του πολιτικού. Και όταν τελειώνει η θητεία του ω δικαστέ, δεν του παίρνει σε κανένα πρόεδρο τη Δημοκρατία και σε τέτοιε θέσει. Έχουμε πολλά προβλήματα στην Ελλάδα. Όμω έχουμε και μυαλά σαν εσένα, φίλε Σταύρο, και δεν μα είπε καθόλου όμω για κάτι πολύ σημαντικό και νόμιζα ότι θα ξεφύγει. Δεν ξεφεύγω εύκολα. <laughs> θα σε ρωτήσω κάτι για που έχω εγώ απορία. Έφτιαξα το κόμμα συντηρητική και το καταστατικό του. Διάβασα όλα τα καταστατικά των κομμάτων, το συντηρητικό κομμάτι του εξωτερικού, το ρεπουμπλικανικό κόμμα του ΗΠΑ, το συντηρητικό κόμμα του ΗΠΑ και είδα κάποια πράγματα. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Στο καταστατικό του κόμματο, συντηρητική, συντηρητική έτσι ονομάζεται το, το κόμμα αυτό, υπάρχουν οι συντηρητικέ αξίε μέσα στο καταστατικό. Το καταστατικό είναι νομικό όπλο. Εάν κάποιο, λοιπόν, ο οποίο πολιτεύεται ή ε, είναι μέλο του κόμματο, στέλεχο του κόμματο, δεν είναι στι συντηρητικέ αξίε που αναγράφονται στο καταστατικό, ο πρόεδρο και το αντίστοιχο τμήμα, το εκτελεστικό μπορεί να τον διαγράψει. Δεν υπάρχει πουθενά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κάτι τέτοιο. Έχουν αν... αλλάξει το καταστατικό τους και δεν υπάρχει πουθενά. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή καρδιάς προς το κέντρο το 2023-2024 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έκαναν προβλεπότανε από νομική απόψεω. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα στο καταστατικό. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Πότε έγινε η αλλαγή του καταστατικού, αν ξέρει, και πότε έγινε κάποιο συνέδριο έτσι ώστε να αποφασιστεί το πότε το, ότι αλλάζει πλεύση και πορεία το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί διαφορετικά μιλάμε για εξαπάτηση εκλογικού σώματος. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σε περίπτωση που ξέρεις, μπορεί να μην ξέρεις. Δεν γνωρίζω για το ακριβώς θέμα, διότι δεν είμαι στην Κεντρική Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας και δεν είμαι βουλευτής, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε πολιτευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς, κατάλαβα. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε συνέδριο μέσα στην ΟΝΕΔ, που μπορεί να ξέρει. Κάτι αντίστοιχο δεν νομίζω. Δεν έχει γίνει. Πολιτικό συνέδριο συνεδριάζουν για να χαράξουν πολιτική. Ε, συνε... Ή, πολιτικό... ή κάποιο έρχεται και λέει, ένα πατέλη, λέει, Θέλω ομοφυλόφιλου, πάρτε ομοφυλόφιλου όλοι. Η ΙνοΕΔ διαχρονικά ήταν η οργάνωση, η νεολαία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έμενε σταθερή σε κάποιε αξίε και ήταν ουσιαστικά αυτή που χτυπούσε τον κόδωνα του κινδύνου. Ότι δεν πάμε σωστά, πρέπει αυτό να το αλλάξουμε. Το θέμα είναι, αυτό ακούγεται πάνω. Τι περισσότερε φορέ δεν ακούγεται προ τα πάνω. Γιατί αν ακούγονταν προ τα πάνω, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε αυτέ τι καταστάσει στον ελληνικό χώρο και στην κοινωνία. Γιατί δεν κάνουν κούντετα οι ΟΝΕΔ να φύγουν ή να ψηφίσουν άτομα μέσα στην ΟΝΕΔ για πρόεδρο, το πρόεδρο τη ΟΝΕΔ να ψηφίσουν άτομα τα οποία είναι με τη σωστή μεριά της ιστορίας έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως πηγή μόχλευσης για το κόμμα της Νέα Δημοκρατίας. Αν θα παραμείνω και αύριο στέλεχος της ΟΝΕΔ θα φροντίσω στις επόμενες εκλογές να είμαι υποψήφιος πρόεδρος. Οι πρόεδροι της ΟΝΕΔ, ΟΝΕΔ πώς ψηφίζονται. Ψηφίζονται από τα μέλη της ΟΝΕΔ Γίνονται εκλογέ. Στο συνέδριο τη ΟΝΕΔ που γίνονται εκλογέ. Το θέμα είναι εκλογές εκλογέ γίνονται. Πόσοι θα είναι υποψήφιοι. Αυτό είναι αλλού, Παπα-Ευαγγέλιο. Όταν λε πώ, δηλαδή, εσύ δεν θα θέλει να βάλει για πρόεδρο τη ΟΝΕΔ υποψήφιο. Δεν έχω πολιτικές βλέψεις Οκ. Okay. Κάποιο άλλο που θα είδει, είχε πολιτικέ βλέψει. Όποιο επιθυμεί, μπορεί με βάση το καταστικό τη ΟΝΕΔ να γίνει μέλο τη ΟΝΕΔ. Και να γίνει ουσιαστικά να είναι υποψήφιο πρόεδρο στι επόμενε εκλογέ με την ΟΝΕΔ. Δεν νομίζω να το, το απαγορεύσει κανεί τώρα. Με τον τρόπο που θα γίνει πρόεδρο τη ΟΝΕΔ, δεν το γνωρίζω. Επακριβώ δεν το γνωρίζω το άθλημα. Οκ, okay, κατάλαβα. Εάν σε διαγράψουν από την ΟΝΕΔ με αυτό το podcast, εσύ τώρα έχει δύο πρόπτικε να ξέρει. Έτσι, όπω την κόβω τη δουλειά. Επειδή το κόμμα τη Λερναία Δημοκρατία κάνει στροφή. Προ το συντηρητισμό, επειδή υπάρχει το κόμμα συντηρητική και θα προσπαθήσει να, να καταλάβει πίσω το μέρο που αυτοί αφήσανε, εσένα ή θα σε χρησιμοποιήσουν με σκοπό να σε ανεβάσουν ή θα σε κατακρεουργήσουν. Και η διαγραφή είναι το λιγότερο βέβαια έτσι. Εάν σε διαγράψουν, ε, θέλω να μα πει και τα μυστικά τα οποία δεν μα είπε. Δηλαδή, κάποια στιγμή να κάνουμε πρώτα ο κύριο ένα επεισόδιο ξανά να μιλήσουμε για θέματα σοβαρά και να μας πεις και άλλα πράγματα. Ε, εσύ, να σου ευχηθώ καλή τύχη βέβαια. Έκανες το λάθος τώρα που ήρθες εδώ πέρα σε αυτό το, το show, έτσι. Ωραίο λάθος. Καλό λάθος, ναι, γλυκό λάθος. Ελπίζω να, να το εκτιμήσει ο κόσμος. Ε, γιατί πάντα, σα, όταν έρχεται κάποιο άλλο να ξέρετε ότι όταν έρχεται κάποιο σε μένα, έχει μεγάλο ρίσκο. Αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο. Πρώτα-πρώτα να, να χαρακτηριστεί. Αυτό δηλαδή είναι το λιγότερο, έτσι το να χαρακτηριστεί. Όμω πρέπει εσεί να, να βλέπετε και να εκτιμάτε όλη αυτή την προσπάθεια, ειδικά όταν έχουμε τέτοια επεισόδια που κάποιο για να έρθει βγαίνει εκτό από τη ζώνη άνεση του. Εντελώ. Δηλαδή είναι πράξη θαραλέα. Σταύρο μου, έχει κάτι άλλο που θέλει να πει για τα νέα τα παιδιά, κάποια συμβουλή ή κάτι που θε να επικοινωνήσει. Να μείνουν πιστοί στι αξίε και στα ιδανικά του, να μείνουν πιστοί στου στόχου που έχουν βάλει, διότι μια κοινωνία η οποία έχει σκληροτα... σκληροτράχυλου νέου, σκληρού νέου με την καλή έννοια, με στόχου, ιδανικά και αξίε, πιστή στο τρίπτυχο πατέ τη θρησκεία οικογένεια, τότε αυτό το... Αυτή είναι η κοινωνία, αυτό το έθνο έχει μέλλον. Ναι, οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό, αγαπάνε την πατρίδα και πολεμάνε κάτω από τη, πι... σημαία, που αυτό σημαίνει ότι θα πολεμήσει κάτω από τη σημαία, όχι ιδανικά σε πόλεμο, στην καθημερινότητα. Mm. Τότε, να το πα... μετερίζει ό,τι τότε... και να γίνεται, για την αδικία. Αυτό ακριβώ, ότι η πατρίδα έχει μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και σε πάρα πολύ που παρακολούθησε αυτό το επεισόδιο. Εντάξει, όταν είναι καλό να βγαίνουν τέτοιε φωνέ έξω, δεν με νοιάζει ο ΝΕΔ, Δεκανίκη και οτιδήποτε άλλο. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Βγαίνουν έξω με δημόσιο λόγο και βασικά είναι Έλληνε πολίτε, γιατί Έλληνα πολίτη είσαι μόνο όταν ασχολείσαι με τι πράξει τη απονομή τη δικαιοσύνη ή όταν ασχολείσαι με την άρθρωση πολιτικού λόγου. Αν δεν τα κάνει αυτά τα δύο, είσαι δούλο. Και εγώ, σα αυτό ελεύθερο, βγάζω πολίτε, δεν βγάζω δούλου. Και ξέρω ότι κι εσεί είσαστε πολίτε, γιατί θα μπορούσατε να κάνετε το οτιδήποτε άλλο εκτό από το να δείτε ένα τέτοιο επεισόδιο. Τεράστιο ευχαριστώ και σε σένα που παρακολούθησε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω μια μέρα να κάθεσαι στη θέση του Σταύρου και να κάνουμε μαζί ένα τέτοιο podcast. Γιατί το ελεύθερο είναι ελεύθερο για άλλου, ακόμα και για του κομμουνιστές Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε αυτό το επεισόδιο. Περιμένουμε τα σχόλιά σου από κάτω και αν σου άρεσε, εννοείται like και σε αρκινοποιήσει. Τα λέμε στο επόμενο. Μην ξεχάσει να δει εδώ και ένα ακόμα podcast που μπορεί να σου αρέσει. Να σε καλά. Γεια χαρά.